όπως βλέπετε, κλαδεύοντας όλα αυτά εδώ πέρα, αναγκαστικά πρέπει να τα κάψουμε. Και την περασμένη εβδομάδα που ξεκίνησε πάλι να επιτρέπεται, το οποίο θα πάει σίγουρα μέχρι μισές Απριλίου, μπορεί και τέλος Απριλίου, άμα δείτε και τα βουνά γύρω γύρω, όλοι καίνε αυτό το διάστημα. Είναι ο πιο σύνηθες τρόπος για να φύγουν τα κλαδιά από ένα κτήμα, από ένα κήπο, από οτιδήποτε. Ο άλλος τρόπος είναι θρηματιστής, ο οποίος ο θρηματιστής έχει ένα μεγάλο κόστος, ειδικά ένας καλός που θα μπορεί να θρηματίζει και τα πιο χοντρά κλαδιά. Όπως με ρώτησε ο Βαγγέλη νωρίτερα, τα παλιά τα χρόνια αν καίγανε, ναι, φυσικά και καίγανε. Απλά τώρα, ας πούμε, εδώ τα συγκεκριμένα φυτά που είναι περισσότερο ελιές, ή line όπως τα λέμε στην Άνδρο, αυτά μπορούν να τα φάνε τα ζώα, αλλά θα φάνε μόνο τα τρυφερά, τα φυλλαράκια μπροστά. Το υπόλοιπο το κλαδί μένει, οπότε πάλι θα χρειαστεί, ας πούμε, να καεί ή να θρηματιστεί. Τα θρήματα, επίσης να τονίσω ότι άμα έχεις ένα θρηματιστή, αυτά που κόβει είναι πάρα πολύ καλά για τα χωράφια, γιατί όλο αυτό το ροκανίδι, αν το ρίξεις στο χώμα και το οργώσεις, είναι οργανική ύλη, φυσικά το αφρατεύει κιόλας. Αλλά επίσης και η στάχτη. Εγώ συνήθως τη στάχτη τη μαζεύω, επειδή κάνω κομποστοποίηση στο κτήμα μου, μαζί με τα υπόλοιπα που ρίχνω μέσα στο κομπόστ. Είναι και η στάχτη η οποία βοηθάει πάρα πολύ. Έχει πολλά ιχνοστοιχεία και μέταλλα που είναι αναγκαία για τα φυτά. Από εδώ και πέρα θα βλέπετε πάρα πολλές φωτιές στο νησί, στα κτήματα, για να καθαρίζουμε, που λέμε εντός εισαγωγικών. Φυσικά, όπως βλέπετε σήμερα, είναι μια μέρα που έχει σχεδόν, όχι σχεδόν, τελείως, είναι άπνοια. Έχει και υγρασία, οπότε είναι ιδανικός αυτός ο καιρός και θα το προτείνω και σε όλους, ότι πρέπει να επιλέγουν τέτοιες μέρες, να μην φυσάει. Θέλει μεγάλη προσοχή, να είσαι μακριά από άλλα δέντρα, φυσικά μακριά από σπίτια, να μην ενοχλούμε και τους γείτονες. Υπάρχουν άνθρωποι που απλώνουν ρούχα και μυρίζουν. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τον κίνδυνο της φωτιάς πάνω απ' όλα και να επιλέγουμε τέτοιες μέρες, υγρασία και άπνοια. Αν δούμε ότι φυσάει, περιμένουμε να πέσει ο αέρας κτλ. Εγώ πολλές φορές επιλέγω και μέρες που βρέχει, δηλαδή που βρέχει ελαφρώς, ψυχαλίζει. Όταν ψυχαλίζει και είναι βρεγμένα τα ξύλα, κάνει πιο πολύ καπνό και δεν έχει μεγάλη φλόγα. Θα το πρότεινα αυτό σε όλους. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης, κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω, μιας και μιλάμε για αυτό το θέμα, είναι ότι είναι η κατάλληλη εποχή τώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε τέτοιες εργασίες, ούτως ώστε το καλοκαίρι να είναι καθαρά τα κτήματα όλα. Διότι βλέπω ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό κτημάτων, το οποίο όλο το καλοκαίρι είναι αυτό που λέμε ανδριώτικα ρουμάνια. Δηλαδή απίστευτο πολύ, απίστευτα ψηλό χόρτο και πυκνό, με πολύ πολύ μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε τώρα τους επόμενους μήνες που θα είναι ο καιρός βροχερός, είναι μια πολύ καλή περίπτωση όλοι να ξεκινήσουν να το προγραμματίζουν για να συντηρούμε καθαρά τα χωριά μας και με εκτός κινδύνου φωτιάς, να το πω έτσι. Οι δρόμοι του χωριού είναι ακαθάριστοι από δέντρα, άγρια ξύλα, ελιές, τα οποία πρέπει να κοπούν. Να καθαριστούν οι δρόμοι. Δηλαδή ένα μεγάλο αυτοκίνητο δεν περνάει από τους μικρούς δρόμους των χωριών. Έξω από το δικό μας, το χαντάκι μας, την αυλή μας κτλ. Θα πρέπει όλοι να φροντίζουμε να το κρατάμε καθαρό. Μόνο έτσι θα είναι τα πράγματα σωστά.